Νικοδήμου Αγιορείτου, Γυμνάσματα Πνευματικά. Μελέτη 31η Συνέχεια. Διότι αυτό το θάνατο προέκρινε καλύτερα να λάβει ο μονογενής Υιός του Θεού, μόνο και μόνο για να γιατρέψει με Αυτόν το μεγάλο κακό, την αμαρτία. Από τον ανομιών του λαού μου ήχθη εις θάνατον, λέει ο Ισαΐας προφητικά. Αλλά εσύ αδελφέ μου, να στοχαστείς καμιά φορά αυτή την αιτία για την οποία ο Κύριος υπέμεινε τόσα εξωτερικά πάθη του σώματος και τόσα εσωτερικά πάθη της ψυχής. Άραγε, το στοχάστηκες ποτέ. Αλίμονο, εγώ φοβάμαι ότι δεν το συλλογίστηκες ποτέ. Ουδέποτε το συλλογίστηκες. Και για τούτο μακριά απέχεις από τον αγαπάς Θεό και να μισείς την αμαρτία που ήταν ο σκοπός όλο το τέλος και ο σκοπός των παθών του Κυρίου και το πρώτο μάθημα που θέλησε να σου φανερώσει με τα πάθη του ο σου. Ω και πόσο μεγάλη ντροπή ένας θεάνθρωπος Ιησούς να εξουδενώνει τον εαυτό του και να παθαίνει τόσα για να σου αποδείξει φανερά στο σταυρό του τέτοια ψευδή αλήθεια και εσύ ως τώρα να μην την καταλάβεις. Αλλά τι θέλεις να πεις τώρα τα λέπορα όταν παρασταθείς μπροστά στο κριτήριο του Θεού φορτωμένος από τόσες αμαρτίες. Έχεις τάχα να πεις πως δεν πίστεψες ότι η αμαρτία είναι τόσο μεγάλο κακό και πώς είναι δυνατόν η άκτιστη σοφία του Θεού να δώσει την τιμιότερη από όλε τι ζωέ του κόσμου και να υποφέρει τον πλέον ατιμωτικό και θλιβερότατο θάνατο κατά το σώμα και τα πλέον υπερβολικά πάθη κατά την ψυχή, αν η αμαρτία ήταν ένα τόσο μικρό, μηδαμινό κακό. Πώς ήταν δυνατόν ο των ψυχών και των σωμάτων ιατρός να κατασκευάσει με το ίδιο του το αίμα ένα τέτοιο μεγάλο ιατρείο αν η πληγή που έμελε να γιατρευτεί δεν ήταν μεγάλη, καθώς έλεγε ο Θεοφόρος Ιγνάτιος, οι πληγές των αμαρτιών ήταν τόσο μεγάλες που χρειάστηκε να πληγωθεί ο ίδιος ο Κύριος για να τις διατρέψει. Πιστεύεις τώρα και γνωρίζεις πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία από τα πάθη που υπέμεινε ο Κύριος για να τη χαλάσει καθώς και για τον ίσιο του κάθε σώματος Γνωρίζεις πόσο είναι το μέγεθός του. Να ντρέπεσαι λοιπόν για μια τέτοια τερατώδη γνωσία που είχες ως τώρα και να είσαι βέβαιος ότι το να γυρίσει πάλι να πράξεις μία μόνο θαμάση, μία αμαρτία, είναι ένα κακό θριοδέστατο. Περισσότερο παρά όλο το πάθος του Ιησού Χριστού, αν ήταν δυνατόν να ανακαινιστεί πάλι. Θαύμασε για τον εαυτό σου που έπινε ω την πονηρία σαν νερό, χωρί καμιά συστολή και αντίρρηση, όπω λέει και ο Ιώβ. Ευδελιγμένο έχει ακάθαρτο σαν ήρ, αδικίαν ή σαποτό. Λυπή σου και μετανόησε για τη λύπη που προξένησε στην Πανάγια ψυχή του Κυρίου με τις αμαρτίες σου διότι σαν να μην έφταναν όλων των άλλων αμαρτιών, όλων των άλλων αμαρτωνών, οι δικές τους αμαρτίες, στο να λυπηθεί, αλλά πρόσθεσες και εσύ μερτικό με τις δικές σου αμαρτίες και τον ελείψες περισσότερο. Διότι προγνώριζε την καταφρόνηση που έμελες να δείξει στα πάθη του την ύβρη προς το αίμα του και την παράβαση προς τις εντολές του. Κάνε όμως τώρα απόφαση στο εξής, να μην λυπήσει πλέον αυτή τη Θεία Καρδιά με όλες αυτές τις αμαρτίες, αλλά μάλιστα να την χαροποιήσεις, δείχνοντας υπακοή στα προστάγματά του, τιμή προς το αίμα του, ευλάβεια στα πάθη του και σωτηρία, τη δική σου σωτηρία, σωτηρία στη δική σου ψυχή. και πράγμα που είναι ολόκληρο ο σκοπός για τον οποίο ο Κύριος έπαθε όσα έπαθε. Διότι αν από την κακία σου τύχει να κολαστείς, να ξέρεις, να γνωρίζεις ότι θα μένει πάντοτε στον αιώνα μέσα στην καρδιά σου καρφωμένος σαν ένα καρφί αυτός ο λυπηρός λογισμός ο Χριστός να πάθει τόσα για να με σώσει και εγώ να κολαστώ. Αλλή μόνο σε μένα. Να επιθυμήσεις να έχεις την αγάπη που έχουν προς το Θεό όλοι οι άγγελοι Του, όλοι οι Άγιοι για να αναπληρώσεις έτσι με αυτό το ιστόριμά σου και να προσφέρεις κάποια μέτρια ευχαριστία στον Ιησού για την αγάπη που έχει στο να λάβει ακόμα κι άλλα πάθη για τη δική σου σωτηρία. Και επειδή ο Κύριος υπέφερε μεν τα πάθη του σώματος για να εξαγοράσει το σώμα σου, υπέφερε και τα πάθη της ψυχής του για να εξαγοράσει την ψυχή σου, παρακάλεσε τον να στερεώσει τούτο το λογισμό στην καρδιά σου, δηλαδή τον να στοχάζεσαι πάντοτε ότι εσύ πλέον δεν ορίζεις ούτε το σώμα σου, ούτε την ψυχή σου, για να τα μεταχειριστείς σε κάποια αμαρτία, αλλά είσαι σκλάβος παντοτινός, του Ιησού Χριστού, ως τη εξαγόραση από το διάβολο και από την αμαρτία, όχι με χρήματα ή άλλα φθαρτά πράγματα, αλλά με τον ίδιο τον εαυτό του, με το πολύτιμό του αίμα. Καθώς λέει και ο μακάριος Πέτρος, οι ότι ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσό ελετρώθητε εκ της ματέας ημών ανατροφής της πάντρο παραδότου, αλλά τιμίο αίματι ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού. Συλλογή τώρα, αγαπητέ αδελφέ, του εφτά λόγους που εκφώνησε ο Κύριος όταν ήταν επάνω στο Σταυρό, τους οποίους σου άφησε σαν μια ολοϊστερνή και μυστηριώδη παραγγελία, για να την έχεις φυλαγμένη πάντοτε στην καρδιά σου και στην ενθύμησή σου, ενώ σου ζεις, τον εβδοματικό αιώνα της ζωής αυτής. Για τούτο και επτά μόνο είναι και όχι περισσότερες ή λιγότερες. Για το σεβάσμιο και μυστηριώδες του επταδικού αριθμού, όσοις και για τούτο τιμάται για με διάφορα πράγματα και αναφέρεται σε πολλά μέρη της Παλαιάς και της Νέας Γραφής. Ο πρώτος λόγος λοιπόν που είπε ο Κύριος στο Σταυρό ήταν «Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδαση τη ποιούση. Λουκάς, 23ο κεφάλαιο. Και με αυτό το λόγο έδειξε υπερβολική αγάπη και ανεξικακία ο Κύριος και δεν κάνει να σκιστεί η γη και να καταπιεί τους στρατιώτες αλλά μάλιστα παρακαλεί τον πατέρα του να συγχωρήσει το σφάλμα τους. Και βέβαια αυτό ήθελε συγχωρηθεί αν αυτοί δεν έμεναν στην απιστία αλλά πίστευαν και μετανοούσαν. Όπως λέει και ο Ιερός Θεοφύλακτος, ο Ιησούς με υπερβολική πραότητα, ενδεικνύμενος υπέρ Αυτών εύχεται και με ενδιαφέθη αν αυτή στο αμάρτημα ή μη με ταύτα η απιστία ενέμειναν. Από το λόγο αυτό έμαθε και ο Στέφανος να πει για τους λιθοβολιστές του Κύριε μισθήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην. Πράξεις 7ο κεφάλαιο Και ο αδελφό Θεός Ιάκωβος έμαθε να παρακαλάει με αυτό το λόγο για εκείνες που τον γκρέμισαν, όπως λέει ο μεταφραστής. Και όλοι οι Άγιοι, ως μιμητέ του Χριστού και ακολουθεί του, από τούτο των λόγων που είπε ο Κύριος, έμαθαν να σου χωρούν τους εχθρούς τους. Πάτερ άφεσ' αυτής ουγγαρίδασι τυπιούσι. Ο δεύτερος λόγος τώρα είναι εκείνο που είπε ο Κύριος των ευγνώμων αλιστή. Αμήν λέγωσι σήμερον μετε μου έσι εν το παραδείσο. 13ο κεφάλαιο του Λουκά και στίχος 43 ο χαριέστατος λόγος για τον οποίο ο Κύριος κάνει κληρονόμα του Παραδείσου, τον πριν φωνιά και κλέπτη. Πόσες και πόσες φορές λέει το λόγο αυτό, αυτόν που είπε ο προς τον Χριστό, «Μην είστε τι μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Πόσοι τον λένε αυτό το λόγο, αλλά δεν αξιώνονται να ακούσουν και το λόγο τούτο που είπε ο Χριστός στο ληστή, διότι δεν τον λένε με την ίδια διάθεση και με την ίδια καρδιά, την καρδιά του ληστή, τη μετανιωμένη. Αυτοί το λένε αφού πιστεύουν πως είναι Θεός ο Χριστός. Ο δε ληστής, χωρίς να πιστεύει πως είναι Θεός ο Χριστός και χωρίς να δει θαύματα, εκφώνησε τούτο το λόγο προς το συγκατάδικό του και προς ένα εσταυρωμένο. Από το εσωτερικό του εμπνευσμένο από τη Θεία Χάρη κατά τον Άγιο Λέοντα και κατά την καλή γνώμη και αυτομεμψία που έδειξε λέγοντας «Και εμείς δίκαια παθαίνουμε, άξια γάρον επράξαμε απολαμβάνουμε, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε». Ο Χριστός δηλαδή δεν έπραξε τίποτα το κακό για να σταυρωθεί. Για τούτο δίκαιον τον έχει εκφωνήσει ο Θείος Χρυσόστομος το ληστή αυτό. «Ω θαυμαστή του ληστή ομολογία, θαυμαστή ομολογία του ληστή, σταυρωμένον βλέπει το δεσπότη και κηρύτη, εν το ξύλο ωρά κρεμάμενον και βασιλείας ουρανών μνημονεύει». Και ο Γρηγόριος, ο επωνομαζόμενος «Διάλογος», λέει, ή η λύφη συν, τα του ληστού, εν το σταυρό, τη δε γλώτα και την καρδία, παιδίσε ούκι δυνήθησαν». Τη γλώσσα του ληστή δεν μπόρεσαν να την σταματήσουν, να την εδέσουν. Και ο Γρηγόρης ο Κορέσιος λέει ότι είναι ελευθέρα η καρδιά του ληστού κατά την πίστη, επειδή βασιλέα των Χριστών κυρίτη και κατά την ελπίδα επειδή βασιλεία ουρανών μνημονεύει, και κατά την αγάπη επειδή επιτιμά και ονειδίζει τον άλλον βλάστημο μολυστή λέγοντα: Ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίμα Και ο τρίτο λόγο, αγαπητά αδελφέ, ήταν εκείνο που είπε ο Ισού στην μητέρα του και προς τον αγαπημένο μαθητή του τον Ιωάννη, οι οποίοι επαράστεκαν στο σταυρό του, γίνε ιδού ο Υιός σου. Ιωταθήτα Κεφάλαιο». λέγει το μαθητή, ιδού η μητρη σου, Ιωάννης Ιωταθήτα κεφάλαιο. Με αυτό το λόγο ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος ότι φρόντισε για τη μητέρα του που ήταν μόνη παρόλο που παρέστηκαν εκεί και άλλες γυναίκες, παραδίδοντάς την, την Παρθένο, εις το μαθητή τον Παρθένο, την αγαπημένην εις τον αγαπημένο, την καθαρά εις τον καθαρό μαθητή για να την προστατεύει. Και εδώ μας διδάσκει και μας να φροντίζουμε τους γονείς μας μέχρι σε σχάτη αναπνοής, όταν αυτοί δεν μας εμποδίζουν από τη θεοσέβεια και την αρετή. Αυτός δεν της μητρός φροντίζει και ουσών και άλλων γυναικών, μόνης της μητρός προνοείται, διδάσεις μα, άχρη και της τελευταίας αναπρονής, πάσαν ποιήστε επιμέλεια των γεγενικότων, των γονέων δηλαδή. Δι εμποδίζουν σημαίνει και θεοσφεύιαν της γεγενικόσι, μη προσέχειν μη εμποδίζουσι δε πάσαν αυτόν φροντίδα ποιήστε. Ακόμα λέγει και ο Θεόφιλος παρακορεσίο ότι σκληρό λόγο είπε ο Κύριος στη μητέρα του μη αυτή αυτήν μητέρα αλλά μόνον γυναίκα σαν τις υπόλοιπες για να μην τη λυπήσει περισσότερο με το όνομα της μητρός αλλά και δια της σκληρότητος να την κάνει να υπομείνει ευκολότερα το πάθος του. Και τέταρτος λόγος του Κυρίου ήταν εκείνο το «Θεέ μου, Θεέ μου, με Τον οποίον λόγον αυτόν, μολονότι και ερμήνευσαν πολλοί, καθώς είπαμε πρώτερο, ο θεολόγος όμως Γρηγόριος λέει ότι το είπε ο Κύριος τυπώνοντας στου λόγου του «Το ειδικό μας» και αναδεχόμενος στο ειδικό του πρόσωπο την εγκατάλειψη του Θεού, όπου έπαθει η δική μας ανθρώπινη φύση, καθώς ανεδείχθη και την αφροσύνη και την πλημέλεια και όλες αυτές που περιέχει ο Ις, τον Χριστόν αναφερόμενος 21ος ψαλμός, εκ του οποίου ο λόγος αυτός. Ου γάρα αυτός εγκαταλείπεται, ή υπό του πατρός, ή υπό της αυτού θεότητος, αλλά είναι αυτό τυπή το ημέτερον, η μίσγαρ ήμεν η εγκατελειλημένη και παρεοραμένη πρότερον. Αυτό το ίδιο λέει και ο σοφός Ορυγέννη στην ερμηνεία του Αλφα Κα ψαλμού και ο δαμασκηνός Ιωάννης στο θεολογικό του. Και τώρα ο πέμπτος λόγος που είπε ο Κύριος στο Σταυρό ήταν το «διψώ». Αιτίες για τις οποίες είπε αυτό το λόγο ο Κύριος είναι τρεις. Η σωματική δίψα, η ψυχική και η αλληγορική. Η σωματική αιτία, διότι με το που έχησε ο Κύριος στον κήπο τόσους ματωμένους ιδρώτες, με το να χύσει τόσα αίματα στη φρικτή μαστίγωση και τη στάβρωσή Του, και με το να λάβει τόσους σκόπους και πάθη, έμεινε το Πανάγιο Σώμα του χωρίς τη φυσική υγρότητα. Και φυσικά αυτό βασάνιζε τον Κύριο με μια φλογερή δίψα, όπως λέει ο Αλεξανδρίας Κύριλος στην ερμηνεία του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ψυχική αιτία ήταν διότι με την ψυχή του και την επιθυμία του ο Κύριος διψούσε, και επιθυμούσε να πάθει για τη σωτηρία των ανθρώπων. «Διψώ», λέγει ο Άγιος Αβουξίνος, «τη σωτηρία των ψυχώσας. Διψώ να χύσω το αίμα μου, διψώ να σας πλουτίσω με τις ευεργεσίες μου». Και ο Άγιος Κυπριανός «Διψούσε», λέγει ο Κύριος, «για να πάθει ακόμα περισσότερα». Επειδή το πύρ της προς την ανθρωπότητα υπερβολικής του αγάπης, τόσο κατέφλεγε την καρδιά του, που μολονότι και έπαθε πολλά, του εφαίνονται όμω λίγα αυτά που έπαθε. Και καθώς ήταν χωρίς όριο και μέτρο η αγάπη του, έτσι επιθυμούσε να μην έχουν μέτρο ούτε τα πάθη του, ως είπαμε πριν. Η αλληγορική αιτία της δίψας του Κυρίου ήταν ότι με τούτο το λόγο που είπε διψώ, έδειξε, μας λέει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι κανένα πράγμα του κόσμου τούτου δεν μπορεί να χορτάσει την επιθυμία του ανθρώπου, αλλά η μένη ζωή του ανθρώπου τελειώνει, η δεδύψα και η επιθυμία του δεν τελειώνει. Και ο έκτος λόγος που είπε ο Κύριος στο Σταυρό ήταν το «Τετέλεστε». με τούτο το λόγο που μας αναφέρει ο Ιωάννης στο Ιώτα Θήτα, έδειξε ο Ιησούς ότι τελείωσαν όλες οι προφητείες. Τετέλεστε. Τελειώνουν οι προφητείες όλες. Αυτά που είπαν περί αυτού οι προφήτες, ότι τελείωσε πάλι το έργο και το θέλημα του Πατέρα, για το οποίο και ήρθε στον κόσμο, και για το οποίο έλεγε «Εμών βρώμα εστί ή να το θέλημα του πέψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον». Δηλαδή, το φαγητό μου εμένα είναι να κάνω το θέλημα του πατέρα μου και να τελειώσω το έργο του. Ότι τελείωσαν οι δυνάμεις του σώματός του και περισσότερο να βαστάξει δεν μπορεί. Και απλώς έδειξε με το λόγο του το Κύριος ότι συμπληρώθηκε όλη ένσαρκος η ένσαρκος οικονομία του και κανένα πράγμα δεν λείπει, πάντα τετέλεστε και δεν λείπει τη οικονομία, λέγει ο γερός Θεοφύλακτος. Τρέξτε τώρα όλοι εσείς που ακούτε αυτά και διαβάζετε αυτά. Τρέξτε μικροί και μεγάλοι κοντά στο σταυρό για να αποχαιρετήσετε τον αγαπημένο σας Ιησού, για να πάρετε τις ευχές και τις ευλογίες Του πριν να ξεψυχήσει. Δράμετε, τρέξτε με συντριβή καρδιάς και δάκρυα και ζητήσατε Του συγχώρηση. Οι ιερείς από τον άκρο αρχιερέα σας, υπαρθένοι από τον εμφύο σας, υπλανεμένοι από τον οδηγό σας και ασθενής από τον γιατρό σας. Η αμαρτωλή από τον συμπαθέστατο σωτήρα και όλοι μαζί οι χριστιανοί από τον καλό σας πατέρα. Κι άλλος μεν, ας του καταφυλίσει τα χέρια, άλλος ας του ασπαστεί τα πόδια, κι άλλος ας του φιλήσει με τη γλώσσα του τη λογισμένη πλευρά, κι άλλος ας αποσπογγίσει τα αίματά του, κι άλλος ας καλύψει τα ομάτια κατά τη συνήθεια που επικρατεί να καλύπτουν η γη τα μάτια των πατέρων τους όταν πεθαίνουν. Καθώς και ο Ιωσήφ εκάλυψε τα μάτια του Ιακώβ του πατέρα του και ο Ιωσήφ επιβαλεί τα σχήρα σε αυτού επί των οφθαλμών του λέει Γένεσης διότι ακόμα ένα λόγο έχει να πει ο γλυκύτατος Ιησούς και ευθύ μας αφήνει και παραδίδει το πνεύμα. Ναι, ο Ιησούς παραδίδει το πνεύμα Του. Να Τον που ψυχομαχεί, να Τον που βρίσκεται στην τελευταία αναπνοή και την αγωνία του θανάτου, να Τον όπου κλείνει την κεφαλή για να καλέσει το θάνατο και εκφωνεί μεγαλοφώνος και εξουσιαστικός τον ολεσθερνό και έβδομο λόγο. Πάτερ, ισχύρα σου το πνεύμα μου. Ε, πέθανε η ζωή του κόσμου, εξέπνευσε η πνοή των αγγέλων, εξέπνευσε η ψυχή των πάντων, ήλιε κρύψε τις ακτίνες σου, γη, σύσου, σύγκορμη, πέτρες σχιστείτε, μνήματα ανοίξετε, νεκροί αναστηθείτε, καταπέτασμα του ναού σχίσου στη μέση από πάνω έως κάτω, κι όλα τα κτίσματα συμπονέσετε στον άδικο θάνατο του δημιουργού σας. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη και οι πέτρες εσχίστησαν, και τα μνημεία ανεόχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων γέρθη. Ματθαίος, 27ο κεφάλαιο. Τώρα, πώς σου φάνηκε αγαπητέ αδελφέ, το σχολείο αυτό που άνοιξε ο Ιησούς πάνω στον Κολογκοθά, πώς σου φάνηκαν αυτά τα μαθήματα και διδασκαλίε που σου παρέδωσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, δεν είναι θαυμαστά και μεγάλα και σε κάθε πάθος ιατρικά δραστικότατα. Και λοιπόν, όταν σου ακολουθήσει κάποια περίσταση, να τρέχει στο Γολγοθά. Όταν σε ενοχλεί κανένα πάθος, να τρέχει στο Σταυρό. Όταν σε δαγκώσουν τα νοητά φίδια οι δαίμονες, τρέχε στο Σταυρό, διότι ευθύ που θα δεις εκεί τον εσταυρωμένο, θα θυμηθείς τις εφτά διδασκαλίες που σου παρέδωσε από το Σταυρό. και αμέσως θα γιατρευτείς και θα ζήσεις καθώς και οι οφειόδικτοι εκείνοι Εβραίοι που έβλεπαν το χάλκινο όφι στην έρημο γιατρεύονταν από τα δαγκώματα των φιδιών και δεν πέθαιναν. Και λέει λοιπόν Επίση ο Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επισημείου και γένετο όταν έδαγναν όφης άνθρωπο και επέβλεπε επί τον όφιν τον χαλκούν και έζη. Κι όταν μεν έχεις σε κανέναν εχθρό που σε αδίκησε ή σε έβρισε ή και ως θανάτου σε κατάτρεξε τρέξε στο σταυρό και θυμήσου τον πρώτο λόγο που είπε ο Κύριος και συγχώρεσε τους σταυρωτές του και συγχώρησε και εσύ τον εχθρό σου μέσα από την καρδιά σου. Όταν δεν τύχει να σε παιδεύει ο Θεός με ασθένειες και άλλες θλίψεις έως θανάτου, τρέξε στο σταυρό και γίνου σαν τον καλό εκείνο και ευγνώμων ληστή, πιστεύοντας μεν και ομολογώντας ότι δίκαια για τις αμαρτίες του παιδεύεται, γνωρίζοντας δε ότι και ότι εκείνος είναι Θεός από τον οποίον κυβερνούνται όλα τα κτίσματα και κανένα δεν είναι απρονόητο και δόξαζε για τούτο τη Θεία Δικαιοσύνη που σε πέδευσε για το συμφέρον σου χωρίς να αγωγίζεις ολότελα. Διότι αν ο ίδιος ο Κύριος αναμάρτητος όν καταδικάστηκε σε θάνατο σταυρικό για τις δικές σου αμαρτίες σαν ένας άνομος και ληστής χωρίς να αγωγίσει πώς εσύ θέλεις να αγωγίζεις επιπλέον τον καιρό που πάσχεις για τις αμαρτίες σου και σε καιρό που έχεις μπροστά σου το αναμάρτιο του ισού το παράδειγμα. Γι' αυτό, για την ευγνωμοσύνη και την ομολογία σου αυτή, να ξέρεις ότι θα ακούσεις και εσύ το δεύτερο λόγο που είπε ο Κύριος στο λιστή, και θα μπει στον παράδεισο να συμβασιλεύσεις με τον Χριστό αφήνοντας έξω το κουγκιστή εκείνο και βλάστημο ληστή, τον αριστερό ληστή, καθώς σε συμβουλεύει ο θεολόγος Γρηγόριος. Αν σταυρωθείς όσο ληστής, όσο ευγνώμων, τον Θεόν γνώρισε. Ή κακίνος κατά ανελογίστη διασέ και την αμαρτίαν, συγγενού εκείνον ένομος». Εάν έχεις γονείς σαρκικούς ή πατέρες και γέροντες, τρέξε στο σταυρό και μάθε από τον τρίτο το λόγο του Κυρίου, εκείνο τον τρίτο λόγο, να φροντίζεις για αυτούς και να τους επιμελήσει με ζωοτροφία, με υπηρεσία σωματική, με τιμή και υπακοή και με κάθε άλλη βοήθεια, μάλιστα δε όταν είναι φτωχοί και ασθενείς και γέροντες και δεν σε εμποδίζουν από τη Θεοσέβεια και την αρετή. Όταν κάποιος κάνει κάποιο σφάλμα σε σένα μικρό ή μεγάλο, τρέξε στο σταυρό και μάθε από τον τέταρτο λόγο του Κυρίου να αναδεχθείς κι εσύ στον εαυτό σου το σφάλμα εκείνο του αδελφού σου, υπομένοντα το θεληματικό και εξ αγάπης, σαν να το έκανε εσύ σε άλλον. Καθώ και ο Χριστό ανεδέχθη στο δικό του πρόσωπο τη δική μα εγκατάλειψη και αφροσύνη και τι αμαρτίε μα διότι να ξέρεις αδερφέ ότι δύο είναι οι ανάδοχες ως λέει ο Άγιος Μάρκος Ασκητής διαλόγου αναντηρήτω προς τον σχολιαστικόν η μία είναι στανική και αποκακίας καθώς λόγου χάρη όποιος συγκοφαντεί τον άλλον ή αδική ή καταλαλή ή τέλο πάντων κάτι άλλο κακό κάνει. Αναδέχεται στανικός και παίρνει αυτό στον εαυτό του τις αμαρτίες και τους πειρασμούς που θα πάθαινε εκείνο τον οποίον συκοφάντησε ή αδίκησε ή καταλάλησε ή κακοποίησε καθώς μαρτυρεί και τούτο η γραφή λέγουσα δίκαιος εκ θύρας εκδίνει ανταυτού δε παραδίδονται ο ασεβής. Παρεμειώνε το κεφάλαιο. Και πάλι, ορίσον βόθρον το πλησίο αυτών, ο δε λίθων εφεαυτών αυτών Δηλαδή εκείνος που σκάβει λάκκο για τον άλλον πέφτει αυτός μέσα. Η δε αναδοχή είναι θεληματική, η άλλη αναδοχή και από αγάπη γίνεται καθώς ο Κύριος ανεδέχθη και πήρε στον εαυτό του τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ασθένειες και τους πειρασμούς και τα πάθη μας, υπομένοντας έως θανάτου. Είδε γάρ φυσίν, ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, Ιωάννης πρώτο κεφάλαιο, και πάλι ακούμε, τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους σεβάστασε. και πάλι, «Υπεραυτόν εγώ αγιάζω εμαυτόν ή τούν θυσιάζω, ή να και αυτοί όσοι αγιασμένοι εν αληθεία. Καθώς και οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ανεδέχθησαν τα σφάλματα και τους πειρασμούς που τους έκαναν τόσο οι ασεβείς όσο και οι ευσεβείς ακόμα, υπομένοντάς τα, σαν να ήταν δικά τους. Γι' αυτό και ο Παύλος παραγγέλει λέγοντας «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσετε τον νόμον του Χριστού». Όταν σε ενοχλεί το πάθος της πλεονεξίας και η δίψα και η επιθυμία του να αποκτήσεις πλούτο και δόξα και ειδονές, τρέχε γρήγορα στο σχολείο του Γολγοθά και μάθε από τον πέμπτο λόγο που λέγει ο Κύριος στο Σταυρό να διψάς και να επιθυμείς όχι τα φθαρτά αυτά και πρόσκαιρα πράγματα, τα οποία με το να είναι διαβατικά και ψεύτικα δεν μπορούν ποτέ να χορτάσουν την επιθυμία του ανθρώπου, καθώς ούτε το ζωγραφισμένο νερό μπορεί να χορτάσει τη δίψα του διψασμένου. Για τούτο γάρκι και γινή εκείνη του Λότ, όπου γύρισε και κοίταξε στα Σόδομα, δεν έγινε πέτρα άλλου την είδου αλλά πέτρα άλατος, γιατί λέει και γένετο στίλι αλός. Διότι καθώς οποίο τρώει αλάτι δεν μπορεί να χορτάσει τη δίψα του, έτσι και όπου επιθυμεί του κόσμου τα πράγματα δεν μπορεί να τα χορτάσει ποτέ. Για τούτο λέγω κι εσύ, αδερφέ, να μην επιθυμείς αυτά, αλλά να επιθυμείς το να ευεργετείς τους σου και να αγαπάς να πάσχεις για την αγάπη τους. Πεθύμησε το Θεό και τη δόξα του Θεού και τη μακαριότητά Του, η οποία μόνο αυτή μπορεί να χορτάσει την επιθυμία και δίψα Σου. Καθώς λέει ο Ψαλμωδός, «Χορταστήσομαι εν το φθήνεμι την δόξα Σου». Ψαλμός 16. Γι' αυτό είπε και ο Ιερός Αυγουστίνος ότι «Μόνο η ουράνια μακαριότης είναι το τέλειο αγαθό η οποία αναπάβει πληράστατα την επιθυμία του ανθρώπου. Όταν δε ασθενήσεις ή γεράσεις και βλέπεις ότι ο θάνατος σήμωσε, τρέξε στο σχολείο του Γολγοθά και μάθε από αυτό τον έκτο λόγο του Κυρίου να τελειώνεις όλα όσα είναι συνηθισμένα και χρεωστούμενα να γίνονται στους χριστιανούς. Δηλαδή, να φωνάξεις αμέσως στον πνευματικό και να εξομολογηθείς με κατάνοιξη και συντριβή καρδιάς, γενικά και καθολικά όλες σου τις αμαρτίες που έκανες από την νεαρή σου ηλικία ως την ώρα εκείνη. Να συγχωρήσεις από καρδιάς όλους όσοι σου έφτεξαν, εν έργο ή εν λόγο. Να ζητήσεις κι εσύ συγχώρηση από όλους εκείνους που λείπησες με οποιοδήποτε τρόπο, να κάνεις Άγιο Ευχέλαιο, να κοινωνήσεις τα Θεία Μυστήρια, να γράψεις Διαθήκη και να διατάξεις για όλη την περιουσία που σου ευρίσκεται, γράφοντας αυτή να δοθεί και ελεημοσύνη στους φτωχού, καθώς παραγγέλει ο Θείος Χρυσόστομος λέγον ότι η Διαθήκη του καθενός πρέπει να έχει μέσα και τα ονόματα του Χριστού και των πτωχών. Κι όταν μέλεις να παραδώσεις το πνεύμα σου, ενθυμίσου τον έβδομο λόγο του Κυρίου και αφιέρωσε με κάθε λογίστα ταπείνωση και πόνο καρδιάς και δάκρυα την ψυχή σου στα χέρια του Θεού, λέγοντας με τον Στέφανο «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Και με τον Ιερό Αυγουστίνο να πεις «Η δική μου ζωή τελείωσε, τη δική μου ζωή παράλαβε την παράλαβε την ψυχή μου. Βλέπεις αδελφέ, τι ωφέλεια έλαβες από το σχολείο του Γολγοθά. Βλέπεις τι θαυμαστή διδασκαλία και ηθική σου παράδεσε ο Κύριος πάνω στο σταυρό. Να ντρέπεσαι λοιπόν πως τώρα μέλησες και δεν ζήτησες να μάθεις αυτή την τόσο ψυχοφελή και σωτήρια διδασκαλία. Ευχαρίστησε τον Ιησού, διότι όχι μόνο όντας επί δίδαξε, αλλά και ακόμα επάνω στο σταυρό κρεμασμένος, δεν παρέλειψε από το να σε διδάσκει για τη σωτηρία σου. Και παρακάλεσέ τον να σε αξιώσει με τη χάρη του να ενθυμίσαι πάντοτε, να φυλάς με την καρδιά σου αυτή τη διδασκαλία και να τη μεταχειρίζεσαι όταν το καλέσει η χρία. Και για να μην αμαρτάνεις λέγοντας με τον Δαβίδ, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μία αμαρτήσωση. Και επειδή ο Σταυρός στάνθηκε σαν ο πιο ψηλός άμβωνας πάνω στον οποίον σου κήρυξε ο Κύριος αυτά τα σωτηριώδη μαθήματα, ζήτησε χάρη από Αυτόν να σε αξιώσει, να εναγκαλίζεσαι σε κάθε σου θλίψη το Σταυρό και να βρίσκεις καταφυγή και παρηγοριά σε όλα σου τα πάθη το Σταυρό» και για να έχει δόξα και καύχημα σ' όλη σου τη ζωή, το Σταυρό. Φωνάζοντας μαζί με τον Παύλο, Εμεί δε μη γέννητε, καυχάστε, εμεί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμεί κόσμος εσταύρωτε, κακό το κόσμο. Μελέτη Τριακοστή Δευτέρα Εις Ανάσταση του Κυρίου, στην οποία χρωστούμε να συγχαρούμε πρώτον με τον Αναστάντα Χριστό, δεύτερον με την Αγιωτάτη Μητέρα Του και τρίτον με το σώμα μας. Συλλογίσω αγαπητέ αδερφέ, ότι παρακινούμενοι εμείς από τον προφήτη Δαβίδ, όπου λέει να αγαλόμεθα στην ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, αυτή η μέρα είναι ποιησε ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμενεν αυτή. Σαλμός Ρογιώτα Ζήτα Έχουμε χρέος εν πρώτης να συγχαρούμε τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος στο χαρμόσυνό του μήνυμα της Αναστάσεως, με την Ανάστασή του δηλαδή, απέκτησε πάλι με κέρδος άπειρο όλα εκείνα που είχε χάσει στο πάθος του. Τέσσερα πράγματα είχε χάσει ο Κύριος τότε. Τη χαρά του, την ωραιότητά του, την τιμή του και τη ζωή του. Τώρα όμως που αναστήθηκε, ανέλαβε πάλι τη ζωή του, αλλά τι λογική ζωή, μια ζωή που θανάτωσε τελείως το θάνατο και για τούτο θα είναι για πάντα μοναδική, χωρίς να φοβάται να λάβει άλλη μια φορά θάνατο. Χριστός εγιερθεί σε κνεκρόν, ούκαι τι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ούκαι τι κυριεύει, Ρωμαίους εκ το κεφάλαιο μας λέει ο Παύλος. Ανέλαβε την τιμή, την εξουσία, επειδή εκείνος ο ίδιος, που προλίγο ελογίζεται το λιγότερο παρά ανθρώπος και καταφρονεί το χειρότερο από ένα σκουλίκι, τώρα ανασταίνεται και αρχίζει να βασιλεύει στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό και τούτο έλεγε μετά την Ανάσταση «Εδώ πάσα εξουσία, εν ουρανό και επί γης». Ματθαίος, Ιωταΐτα κεφάλαιο στιγχος 18 Ανέλαβε τη χαρά, επειδή διεράγησαν πλέον τα μεσότυχα που κρατούσαν πρώτερο εκείνο το πέλαγος της χαράς, εις μόνο το ανώτερο μέρος της ψυχής του Κυρίου, και τώρα όλο το πλήρωμα της χαράς εκείνης που εκρατεί το 33 χρόνους έτρεξε στο να κατακλείσει τις κατώτερες δυνάμεις της ψυχής και τα μέλη του λυτρωτού. Για τούτο και όταν αναστήθηκε από τον τάφο ο πρώτος λόγος που έβγαλε από το Άγιο Στόμα του ήταν λυτρωτικός και δηλωτικός αυτής της χαράς. Και ειδού ο Ιησούς απήντησε αυτές τις γυναίκες δηλαδή λέγοντας «Χαίρετε» και η ωραιότητά του και η δόξα του, διότι και αυτήν την ανέλαβε, εκείνος όπου ήταν χτες και προχτές άμορφος, άδοξος, ανίδεος, δίχως είδος δηλαδή, τώρα ανέστη εκ του μνήματος, σαν ένας νηφίος από το θάλαμό του, όλος ωραιότατος, όλος δοξασμένος, όλος ηλιόμορφος. Εκείνη η χάρη και η δόξα, το Αναστηθέντο Σώματος του Χριστού, είναι τόσο υπερβολική, όπου στον ουρανό αυτή θα είναι η Ανώτατη Μακαριώτης. Αυτή η Δόξα και η τον στον ουρανό θα είναι η Ανώτερη της ψυχής και του σώματος και όλων των αισθήσεων και θα είναι αρκετή να ειδοποιήσει σε όλους τους Μακάριους, τόσο στους Αγγέλους, όσο και τους ανθρώπους, έναν παράδεισο στον οποίο θα εφράνονται αχόρταγα οι πάντες οι πάντας του αιώνας. Θέλεις αδερφέ να το καταλάβεις καλύτερα. Σχημάτισε λοιπόν με τον ούσο έναν ένα λίλιο τόσο λαμπρό που με το φως του να σκεπάζει μυριάδες ήλιους καθώς αυτός ο αισθητό ήλιος σκεπάζει όλα τα αστέρια. Τώρα ένα ήλιος τόσο λαμπρός βέβαια θα ήταν ένα μικρό κάρβουνο συγκρινόμενος με το ένδοξο σώμα του Ιησού, το οποίο με την υπερβολική του λάμψη θα καταροφήσει τη λάμψη τόσων μυριάδων μακάριων σωμάτων των Αγίων, από τα οποία το καθένα θα είναι λαμπρότερο από τούτον εδώ τον ήλιο που βλέπουμε, όπως είναι γραμμένο, τότε η δίκαιη εκλάμψουση όσο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτού» όπου το «ως» που λέει αυτό δεν δηλώνει ομοίωση αλλά υπεροχή, δηλαδή θα λάμψουν περισσότερο υπέρ τον ήλιο, καθώς ερμηνεύει και ο Ιερός Θεοφύλακτος. Και αυτή είναι η δόξα εκείνη και ωραιότης που ζήτησε ο Χριστός με τόση παρακάλεση από τον ουράνιό του Πατέρα προτού πάθη, λίγο πρών του πάθους του λέγοντας «Δόξασον με Πάτερ, παρά σε αυτό» τη δόξη η ήχων προτού των κόσμων είναι παρασύ. Με τα οποία λόγια αυτά δείχνει ότι ζητάει και ήθελε να εξαπλωθεί η δόξα της θεότητός του για να δοξάσει πλησιέστερα και την ανθρωπότητα, επειδή χωρίς αυτή τη δόξα και ορεότητα της ανθρωπότητας του Ιησού Χριστού, κανένας δεν θα είναι δύνατο, κανένας δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτικός της του Θεού δόξης και μακαριότητος. Και ακολούθως, κανένα δεν θα είναι δύνατο να γίνει ποτέ μακάριο, ούτε άγγελο, ούτε άνθρωπο. Διότι η ανθρωπότη του Θεού λόγου στάθηκε ως σαν ένα μεθόριο ανάμεσα στον κτίστη και στα λοιπά κτίσματα, και περνούσε αυτή στον εαυτό τη όλο το πλήρωμα τη του Θεού δόξη και μακαριότητος το συγκερνά τρόπον τηνά, και ούτω διαμέσω αυτή. Μεταδίδει τη δόξα αυτή, τη λάμψη αυτή, τη μακαριότητα σ' όλους τους μακάριους αγγέλους και στους ανθρώπους. Αλλά όχι καθώς αυτή τη λαμβάνει από το Θεό άκρατη, διότι είναι αδύνατο να τη δεχτεί έτσι άκρατη κανένα κτίσμα, αλλά συγκεκραμένη και μετριωτέρα, για να γίνονται αυτά δεκτικά, για να γίνονται αυτής της δόξης δεκτική η μακάρι, τόσο οι άγγελοι, όσον και οι άνθρωποι. Το ότι λοιπόν οι άγγελοι λαμβάνουν τη δόξα και μακαριότητα διαμέσου του Αναστάντος Ιησού Χριστού, μάρτης είναι ο τη Διονύσιος, ο οποίος λέει ότι η τάξη των αγγέλων μετέχουσι της του Χριστού φωτοδοσίας και όχι με εικόνα στην Άς, αλλά με πρώτη μετουσίαν της γνώσεως των θεουργικών αυτού φώτων. Και ο σοφός Θεοδόρητος ο Κύρου λέει. Μετά τη σάρκωση όφθη ο Θεός και της αγγέλης, ούκ ομοιώματι της δόξης, αλλά αληθή και ζώντη χρυσάμενος ως περιβολή της σαρκός το καλύματι. Διάλογος πρώτος. Μάλιστα δε, ο Άγιος Ισαάκ, λέγον ότι πρότισε σάρκου οικονομίας του Χριστού, δεν ήταν δυνατόν στους αγγέλους να μπουν στα ψηλότερα μυστήρια της θεότητος. Όταν δε σαρκώθηκε ο λόγος, ανοίχθηκε σε αυτούς η θύρα εν το Ιησού. Και πάλι, και αυτή η πρώτη τάξη θαρούσα λέγει ότι ου καφε αυτής, αλλά διδάσκαλο έχει τον μεσή την Ιησούν, εκείνον εφού υποδέχεται και της κάτω επιδίδωσιν. Το ότι δε και οι μακάρι άγιοι διαμέσω τη ανθρωπότητα του Ιησού βλέπουν τη δόξα του Θεού, το δήλωσε ο κύριο όταν είπε: Πάτερ, ου δε θέλω ή να όπου είμαι εγώ, κακίνη όσοι με μετεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμίν. Και δέστε και εδώ, ως εδώ, αλλά προσθέτει, εις δε δοκάσμη αυτήν που εσύ μου έδωσες. Και θέλει να φανερώσει με τούτο τη δόξα που δόθηκε στην ανθρωπότητά του ο Ιησούς. Ο δόξες, ο λαμπρότητες και μεγαλία της Αναστάσεως του Κυρίου, όντως αυτή είναι η μέρα είναι ποιησε ο Κύριος. Διότι τη μεν Δευτέρα και Τρίτη μέρα επίησε το πρωτόγωνο εκείνο φως, την Τέταρτη και την Πέμπτη και την Έκτη και την Έβδομη επίησε τον εν τη τετάρτη ημέρα γεννόμενο ήλιο, τη δε Κυριακή και πρώτη αυτή ημέρα, εν τη κόσμο γενεσία, μόνος ο Κύριος αμέσως επίησε εκ του μιόντος εις το είναι. Το γάρ εν αυτή γεγονός φως από το πρωί, αλλά από της μεσημβρίας ήρξατο, το, καθώς λένε οι θεολόγοι». Και τώρα πάλι, μόνος ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, αυτός επίσης από του μνήματος, ως από ορίζοντος Αναστάς. Και αυτή η Κυριακή, τώρα μεν είναι εικόν του μέλλοντος αιώνος, τότε δε έχει να είναι εκείνος ο ίδιος ο όγδος αιώνας. Η Κυριακή, η μέρα του Χριστού. Όντως, Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήσονται οι εχθροί αυτού, λέει ο ψαλμός. Οι εχθροί του οι δαίμονες, ο εχθρός του ο θάνατος, ο εχθρός του η αμαρτία, ο εχθρός του ο άδης, οι εχθροί του οι Ιουδαίοι, οι οποίοι τον εσταύρωσαν και τον μίσησαν. Όντως, κινδύνευε το καράβι να πνιγεί και να πλέει δεν είναι δύνατο όπου ερήφθη ο Ιωνάς στη θάλασσα και κατεπόθη από το κήτος. Καράβι είναι ο κόσμος που δεν είναι δύνατο να υπάγει μπροστά στο αγαθό, προς το καλό. Θάλασσα είναι τα πάθη και οι θλίψεις του κόσμου, Ιωνάς, ο Χριστός. Κήτος ή το θάνατος και ο Άδης. Ερήφθη ο Χριστός στη θάλασσα και τα πάθη, κατεπόθη από το θάνατο και τον Άδη. Και επειδή η ζωοποιός δεν χωρίστηκε ούτε από το νεκρωμένο σώμα το κείμενο στον τάφο, ούτε από την ψυχή την καταβάσα στον άδει, δια τούτο ενέκρωσε και τον θάνατο, ενέκρωσε και τον άδει και ανέστη τριήμερος και ούτω ο κόσμος ου κινδύνευε διεσώθη. Ως περγάρ ειν Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύχτες, ούτω έστε ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρες και τρεις νύχτες». Μα πληροφορεί ο Μαθαίο από τα λόγια του κυρίου στο ΙΒ κεφάλαιο. Τώρα, εσύ αδελφέ μου, είναι δυνατόν να μελετήσει αυτέ τι αλήθειε και να μην γεμίσει από χαρά, να μην γεμίσει από χαρά η καρδιά σου για την ανώτατη αυτή ευδαιμονία και δόξα στην οποία βλέπεις πως έφτασε ο σου δια τη όχι μόνο κατά την ψυχή, αλλά και κατά το πανάγιο σώμα του. Γι' αυτό πεθύμησε να έχεις κι εσύ όλες τις χαρές των αγγέλων και όλων των Αγίων που συνέστησαν σήμερα και ελευθέρωσαν. Ελευθερώθηκαν και οι ίδιοι από τον Άδη για να συγχαρίζουμε αυτές τον Αναστάντα Δεσπότη και για να εφραίνεις μόλις σου την καρδιά αυτή τη νέα μεγάλη χαρά και δόξα και νίκη του στο χαζόμενος πως η δική σου χαρά είναι χαρά δική του, η δική του δόξα είναι και δόξα δική σου και η δική του νίκη είναι και νίκη δική σου. Και απλώς όσα αυτός προνόμια και αξιώματα έλαβε για τη αναστάσεω του, όλα τούτα γίνονται και δικά σου, για τις προς αυτόν πίστεως και θερμής αγάπης. Εκείνου ως επικεφαλής και σένα ως μέλους εκείνου ως πατρός και σένα ως ιού εκείνου ως αρχιστράτηγου και βασιλέως και σένα ως στρατιώτου και βασιλευωμένου εκείνου ως φιλουμένου και σένα ως φιλούντος Επειδή η αγάπη έχει φυσικό ιδίωμα να κοινοποιεί τα των φίλων κατά την παροιμία τα των φίλων κοινά. Και καθώς χθε και προχθές επικοινωνήσατε με τα πάθη και τη θλίψη του Κυρίου δια της πίστεως και της αγάπης, έτσι και σήμερα είναι δίκαιο να κοινωνήσετε με τη χαρά Του, τη δόξα Του και την Ανάστασή Του, καθώς κοινωνείτε της του Χριστού Παθήμαση, χαίρετε, να εν τη της δόξης αυτού, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Πρώτη Πέτρο Επιστολή κι Αβραάμ, πρωτήτερα από τρεις χιλιάδες χρόνια, είδε την ημέρα αυτή της Αναστάσεως του Σωτήρος και χάρηκε, όταν έλαβε ζωντανό το γιο του, καθώς είπε ο Κύριος «Αβραάμ, ο πατήρ ημών, η Γαλλιάσατο, η είδε την ημέραν την εμείν και είδε και χάρη». Ιωάννης ή τα Πώς τώρα εσύ να μη χαρείς, αδερφέ μου, στην ημέρα αυτή του Κυρίου, στην οποία η φθορά μετεβλήθη σε αυθαρσία, ο θάνατος μεταβλήθη σε ζωή, ο κάλαμος η λόγχη και η ύλη τα καρφιά, ο σταυρός και τα λοιπά όργανα του πάθους και της ατιμίας έγιναν όργανα δόξης και απάθειας. Πώς να μην εφρανθεί στην ημέρα αυτή στην οποία οι μένε ουρανό άγγελοι αγάλλονται, απολαβώντες και αυτοί δια της Αναστάσεως στη σωτηρία, ήγουν την τελεία τρεψία και ακινησία εις το κακό, την οποία δεν είχαν πρωτήτερο, καθώς λέει και ο Θεολόγος Γρηγόριος τούτο, δηλεί στο Πάσχα λέγον, σήμερον σωτηρία το κόσμο, όσο τε και όσο αόρατος. Και τούτο σχολιασμός που ερμηνεύεται από τον Νικήτα, οι εν το άδει προπάτορες εφραίνονται, οι εν της μνήμασι εγείρονται, οι εν τη απόστολοι χαίρονται, και ο ίδιος ο Άδης πανηγυρίζει με όλα μου τα επίγεια και ουράνια κι άλλο δεν ακούγεται εις κάθε μέρος παρά το «Χριστός Ανέστη». «Χριστός Ανέστη» Πώς εσύ να μην αγαλιάσεις την ημέρα αυτή της αγαλιάσεως που είναι η γιορτή των εορτών και η πανήγυρη των πανηγύρεων κατά τον Θεολόγο Γρηγόριο «Έαρ» Άνοιξη της Εκκλησίας μεταξύ των καιρών, ήλιος μεταξύ των αστέρων, χρυσός μεταξύ των μετάλλων και βασιλής μεταξύ όλων των ημερών του ενιαυτού, ημέρα βασιλική. Να ξέρεις, διότι αν δεν χαρείς πνευματικά με όλα αυτά τα υπερφυσικά χαρίσματα της του Χριστού Αναστάσεως, είναι κακό σημάδι για σένα, ναι. Πά να δεν αγαπάς τον Αναστάντα Χριστό και ακολούθως δεν είσαι αληθινός χριστιανός, αλλά ξένος του Χριστού και αλότριος διότι δεν συγχαίρεσαι με τη χαρά και τη δόξα του Κυρίου σου. Γι' αυτό άναψε αδελφέ μου την καρδιά σου με μια φλόγα αγάπης προς τον αναστημένο Χριστό, εφρανόμενος με την ευδαιμονία και στο δικό σου καλό περισσότερο, παρά που ήθελες εφρανθεί αν ήταν δικό σου αυτό όλο. Και επειδή σήμερον έγιναν καινούρια όλα, τα πάντα, όπως λέγει ο Παύλος, τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε κενά, καινούργια δηλαδή, τα πάντα, Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, πέμπτο κεφάλαιο. Κενός ο τάφος, καινούριο ο τάφος, καινούργιες οι συνδόνες, καινούργια η Ανάσταση του Κυρίου, καινούργια οι Αναστάντες προπάτορες και οι δίκαιοι, καινούργιο ο ουρανός, καινή, καινούργια και η γη. Ψάλε και εσύ καινούργια άσματα, καθώς επροστάζει ο Δαβίδ «Άσατε το Κυρίο άσμα κενών» και σου καινούριου λογισμού. Κάνε έργα καινούρια, ζήτησε ζωή καινούργια και άξια της του Χριστού καινής Αναστάσεως. Εσύ όταν βαπτίστηκες, συναπέθανες και συνενταφιάστης μαζί με τον Χριστό στην Αγία Κολυμβήθρα και συναναστήθηκες μαζί με Αυτόν και υποσχέθηκες να ζήσεις μια καινούρια ζωή, όπως λέει ο Παύλος, συνετάφημεν αυτό, για του βαπτίσματος εις τον θάνατο, ή να ως περ η γέρθη Χριστός εκ νεκρών, ούτω και εμεί εν κενότητη ζωής περιπατήσουμεν. Ρωμαίους Ρωμαίους το κεφάλαιο. Λοιπόν, αδερφέ, να ντρέπεσαι πως ως τώρα παρεύεις την υπόσχεση αυτή και έζησες μια ζωή παλιά και διεφθαρμένη. Και από τη σήμερα ημέρα και στο εξής αποφάσισε να ανακαινήσει την πρώτη αυτή υπόσχεση που έδωσε στο Άγιο Βάπτισμα και να ζήσει μια άλλη καινούργια ζωή, όχι με τρυφέ και ξεφαντώματα και χορού και τραγούδια, όχι με φιλιδονίε και φιλοδοξίε, όχι με φιλαργυρίες και άλλε αμαρτίε, διότι αυτά είναι τη φθαρτής ζωή του παλαιού ανθρώπου, τον οποίον τον ξεντήθηκε στο Βάπτισμα και ο οποίος τέτοια κάνει και τέτοια εργάζεται και όποιος τέτοια κάνει θα πεθάνει. Ήγαρ κατά σάρκα μέλετε από θνίσκιν, Ρωμαίου ζήτα κεφάλαιο. Αλλά με την παρθενία, την αυθαρσία του σώματος, με την καθαρότητα και απάθεια της ψυχής, με την πνευματική γνώση και θεωρία του νοός και με τις λοιπές, ζωοποιές, αρετές και τα καλά έργα, τα οποία είναι νέα ζωής και καινούργιο ανθρώπου, το ανθρώπου της Αναστάσεως του Χριστού, ο οποίος, αφότου ανέστη, έζησε μια νέα ζωή, ελεύθερη, και ως προς τα διάβλητα πάθη της φύσεως, την πείνα, δηλαδή, τη δίψα, την ψύχρα και τα έτσι και εσύ, αν συναναστηθείς με το Χριστό, δια της πίστεως, χρωστάς να ζεις ελεύθερα. Τελείως, απειλαγμένος από τα διαβεβλημένα πάθη και τις αμαρτίες και να φυλάς καθαρή αυτή τη ζωή που στην εχάρισε ο Χριστός και να μην σε πλανήσει ο διάβολος λέγοντάς σου αυτές τις Άγιες ημέρες τώρα είναι η ανάσταση και οι λαμπροί τρώγι, πίνε επίνε φρένου ξεφάντωνε διότι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος ότι αν και ο καιρό τη νηστείας πέρασε αλλά ο καιρό τη εγκράτειας είναι πάντοτε για μας και μάλιστα διότι η Αγία Πεντηκοστή είναι πίσω και μας προσμένει και πρέπει να καθαριζόμαστε τις ημέρες αυτές για να λάβουμε στην ψυχή μας τον ερχομό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καθώς και η Εκκλησία μας ψάλλει νέαν και καινήν πολιτείαν παραχριστού με ταύτιν μέχρι τέλους φυλάτιν, διαφερόντος πάντως που δάσομε όπως Αγίου Πνεύματος την παρουσία, Απολαύομαι.